Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα ζούμε μια στιγμή, μια σημαντική θεσμική στιγμή σε έναν αγώνα πολύχρονο που συνεχίζεται, έναν αγώνα των γυναικών και των παιδιών και των κοριτσιών να αντιμετωπίσουν την βία που ασκείται εναντίον τους είτε στο πλαίσιο της οικογένειας, είτε ευρύτερα στο πλαίσιο της κοινωνίας. Αυτή τη μακρόχρονη αρνητική παράδοση διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών, αλλά αρκετές φορές και των ανδρών και των αγοριών, η κοινωνία μας έχει χρέος να την προλαμβάνει και πράγματι η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης μιλάει για πρόληψη, αλλά και με έναν παραδειγματικό τρόπο να αντιμετωπίζει τους θύτες σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρόκειται για μια σύμβαση που έχει ρυθμίσεις πλαίσιο και το πλαίσιο αυτών των ρυθμίσεων μπορεί να αφυδατωθεί ή να αποκτήσει μια ριζοσπαστική δημοκρατική κατεύθυνση αναλόγως των συσχετισμών που επικρατούν σε κάθε κοινωνία, αναλόγως δηλαδή του αν έχουμε μια ηγεμονία προοδευτικών αξιών και μια ενίσχυση των δημοκρατικών κατακτήσεων ή αν έχουμε μια παλινδρόμηση σε φονταμενταλιστικά και θρησκοληπτικά κηρύγματα σε μορφές αυταρχισμού και βίας. Διότι χωρίς να θέλω να πω ότι υπάρχει ένα συνεχές βίας που όλες αυτές οι μορφές της είναι ίδιες, δεν είναι ίδιες, διακρίνονται, πρέπει να τονίσουμε ότι η βία κατά των γυναικών ασκείται με πολλούς τρόπους, ορισμένες φορές αδιόρατους και άλλες φορές βάναυσους. Όλες οι μορφές βίας εις βάρος των γυναικών προφανώς είναι καταδικαστές, αλλά δυστυχώς στα λόγια. Οι διακρίσεις αυτές, με βάση την σύμβαση που έχουμε μπροστά μας, τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, έστω και καθυστερημένα την κυρώνει η Βουλή, οι διακρίσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται καθημερινά. Δεν υπάρχει εφάπαξ αντιμετώπιση. Είναι ένας συνεχής αγώνας, ο οποίος αφορά το σύνολο της κοινωνίας, σε μια περίοδο που δίνει μάχη η κοινωνία μας να αποκαταστήσει ένα κοινωνικό ανάγλυφο ισότητας και δημοκρατίας, αφήνοντας πίσω της το καθεστώς των μνημονιακών καταναγκασμών, σιγά σιγά είναι η αλήθεια και δεν πρέπει να φτιάχνουμε ένα success story αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πρέπει να χαρίζουμε και την ελπίδα. Υπάρχει μια βάσιμη ελπίδα ότι μπορούμε να κάνουμε βήματα εξόδου από την κρίση την οποία έχουμε βυθιστεί. Και στοιχεία της κρίσης είναι η υποτίμηση και η επιθετικότητα εις βάρος των αδύναμων συμπολιτών μας και οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν πράγματι αδύναμους συμπολίτες μας. Τα όσα διαλαμβάνονται στην σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν αφορούν κάποιες λίγες περιπτώσεις γυναικών ή γυναίκες μακριά από μας. Πράγματι, κάθε χώρα, ανάλογα το πολιτισμικό της συμφραζόμενων, με διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίζει τα δικαιώματα και καταρακώνει πολλές φορές τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών. Αλλά τα όσα λέει η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης αφορούν τη γυναίκα της διπλανής μας πόρτας. Διότι οι μορφές ενδοοικογενειακής βίας υπάρχουν γύρω μας. Με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το 2013 υπήρξαν 13.700 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με περισσότερα από 4.000 θύματα. Αυτά τα περιστατικά συνεχώς ανεβαίνει ο αριθμός τους. Μερικά έχουμε να καταλήγουν σε θάνατο και άλλα σε τραύματα σωματικά και ψυχικά, ανεξίτηλα τις περισσότερες φορές. Συνεπώς, πρέπει να βλέπουμε τα προβλήματα, παραλαμβάνω, που αντιμετωπίζει η γυναίκα της διπλανής μας πόρτας. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι οι μορφές βάναυσης, καταπάτησης των δικαιωμάτων των γυναικών σε άλλα σημεία του πλανήτη αποτελούν άλοθη για διάφορες μορφές βίας που ασκούνται στη χώρα μας σε βάρος των παιδιών και των γυναικών. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι ως πολιτεία, ως κράτος, ως κοινωνία,
οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες συνεχώς για να νικηθεί ο φόβος και ο φόβος του στιγματισμού ακόμη περισσότερο που αντιμετωπίζουν τα θύματα των διακρίσεων τα οποία υπόκεινται σε ανθρώπινα δράματα και δεν αναφέρονται πολλές φορές σε αυτά τα δράματά τους για αυτά τα δράματα που ζουν στην πολιτεία. Είναι ένας διαρκής αγώνας ο οποίος σε μεγάλο βαθμό αντιπαρατίθεται με κοινωνικούς ρόλους. Κοινωνικούς ρόλους πατριαρχίας, μιας οικογένειας με αντιδημοκρατική δομή που συχνά έχουμε ζήσει στην κοινωνία μας και που η κρίση της εχώς δημιουργεί εσωστρέφειες και αναπαράγει τέτοιες μορφές πατριαρχικής οικογενειακής δομής. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να αναφερθώ και σε μια μορφή βίας που αφορά τη ρατσιστική βία, τα εγκλήματα μίσους. Χθες ανακοινώθηκαν στοιχεία για το 2017. 102 περιστατικά. Περισσότερα από ό,τι φαίνεται από άλλες χρονιές. Δυστυχώς, οι μετανάστριες και τα παιδιά, οι πρόσφυγες και τα παιδιά, υπόκεινται σε διπλή βία που έχει να κάνει και με το φύλο, το κοινωνικό τους φύλο, αλλά και με την καταγωγή τους. Πολλά από αυτά, όπως είδατε, πνίγονται στην προσπάθειά τους να έρθουν στην Ελλάδα. Και αυτό είναι μια μορφή βίας που έχει να κάνει με τον τρόπο που οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν τον φόβο για τον άλλο. Σε σχέση με τα θέματα τα οποία αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις και τις τροπολογίες. Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι κατά εξακολούθηση λάθος και συνιστά μια κακή νομοθέτηση το να παραγεμίζουμε νομοσχέδια και μάλιστα νομοσχέδια τόσο εμβληματικά όπως είναι αυτό για την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης με διατάξεις που είναι άσχετες. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος επίσης να θεωρούμε ότι επί τη ευκαιρία μπορούμε να λύνουμε προβλήματα που έχουν να κάνουν με μια αναγκαία νομοθέτηση που όμως δεν προγραμματίζεται όμως εγκαίρως. Για δύο τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Η μία αφορά τον περιορισμό των εγκλημάτων για τα οποία θα γίνεται χρήση της μεθόδου DNA και η άλλη αφορά την κατάργηση του γνωστού αντιτρομοκρατικού, του τρομονόμου, όπως τον ονομάζουμε, το 187α. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλία περιορισμού των περιπτώσεων εφαρμογής του DNA και πλαισίου ελέγχου αυτής της διαδικασίας. Έχουμε κάνει σχετική νομοθετική ρύθμιση. Βρίσκω λογικά τα όσα αναφέρει η τροπολογία του ΚΚΕ και πιστεύω ότι μπορούμε σε μια περαιτέρω βελτίωση των ρυθμίσεων αυτών, όχι επί τη ευκαιρία όμως, να τα μελετήσουμε και να βρούμε λύση, όπως επίσης και το θέμα της ριζικής αλλαγής του 187α, του τρομονόμου, και αυτό αποτελεί μια προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης και του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύω ότι ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, έχει κινήσει κάποιες διαδικασίες για να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές. Κύριε Φίλη, να ολοκληρώνετε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ.